πάμε ευρώ. Πάμε ευρώ, πάμε σε αυτό το παλικάρι. Δεν ξέρω πω, έξι μέρες είναι, πόσες μέρες είναι. Έκτη μέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Έκτη μέρα, ναι. Έκτη μέρα. Έξι μέρες. Ναι, καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σας από την Αλεξανδρούπολη. Σε ρώταγα το Σάββατο το πρωί αδαείς περί πυρκαγιών, γιατί οι ειδικοί είναι αυτοί που ασχολούνται. Αν θα σβήνε Σάββατο ή Κυριακή η φωτιά, και πού να ξέρουμε ότι θα πήγαινε και στη Ροδόπη. Τι έχει γίνει στον Εύρο, Χρήστο, γιατί το ζεις από κοντά, το βλέπεις, το παρακολουθείς, τι έχουμε. Καταρχήν, πώς είναι η φωτιά. Να δώσουμε την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον Εύρο. Ναι. Ευτυχώς, μετά από αρκετές ημέρες, αυτή τη στιγμή στον Εύρο έχουμε μόνο ένα ενεργό μέτωπο και αυτό περιορίζεται δυστυχώς μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Μάλιστα. Αυτό το μέτωπο είναι περίπου 5 χιλιόμετρα πάνω από τον οικισμό της Δαδιάς και εκτείνεται μέχρι και τον ορεινό οικισμό των Κύλων. Είναι ένα χωριουδάκι στο οποίο ήμασταν χθες όλη μέρα, το οποίο απειλήθηκε ευθέως από το πυρηνικό μέτωπο, Γιώργο. Και πραγματικά εκεί έδωσαν υπεράνθρωπες μάχες οι πυροσβέστες μαζί με τους κατοίκους και κατάφεραν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια τους. Ωστόσο, ο Εθνικός Δρυμός, αυτό το Εθνικό Πάρκο, αυτό το μοναδική σπουδαιότητας δάσος για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και όχι μόνο, για όλη την Ευρώπη πολύ σημαντικό δάσος της Δαδιάς, δυστυχώς έχει υποστεί συντριπτικά χτυπήματα. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του. Και πραγματικά η καταστροφή για το οικοσύστημα είναι τεράστια, με το δεδομένο ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, η περιοχή αυτή είναι ένα κομβικό σημείο στο ταξίδι των αποδημητικών πουλιών, των αγρίων πουλιών που φτιάχνουν εκεί τις φωλιές τους στο μεγάλο τους ταξίδι από το βορρά ακριβώς προς τον νότο. Τώρα, δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της υποδομής πλέον δεν υπάρχει. Έχει δίκιο. Ένα λέγανε πολύ μεγάλο μέρος αυτού του πανέμορφου άλλοτε καταπράσινου πνεύμονα, δυστυχώς έχει πλέον ακριβώς καταστραφεί και έχει μετατραπεί σε μια τεράστια γκρίζα μουτζούρα. Τώρα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, Γιώργο. Πέρασε αυτή τη στιγμή η φωτιά. Έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτήν που είχαμε μακάρι καταγράψει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά οι πάντες είναι σε ετοιμότητα. Ναι. Οι πάντες είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί, όπως μας δίδαξε η επώδυνη εμπειρία των προηγούμενων ημερών, μπορεί την ίδια στιγμή που είσαι χαλαρός, που είσαι άνετος, που πιστεύεις ότι έχεις παλέψει ένα μέτωπο και αυτό έχει καταλαγιάσει, την επόμενη στιγμή με ένα γύρισμα του ανέμου να έχουμε και πάλι ένα απειλητικό μέτωπο. Λες. Το είδαμε πάρα πολλές φορές, το καταγράψαμε αμέτρητες φορές. Εκεί που η κατάσταση δίνει την αίσθηση της ηρεμίας, έτσι, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο μετατρέπεται σε μια πύρινη κόλαση. Πέρασε και, πραγματικά, και στη Ροδόπη η φωτιά. Θέλω να Χρήστο πω ότι από το Σάββατο που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον εικονολήπτη του Sky, τον Αντώνη τον Μισιρλή, έχουμε βρεθεί, έχουμε γίνει μάρτυρες από τη μία ηρωικών προσπαθειών. Είδαμε παλικάρια της πυροσβεστικής, είδαμε έτσι παλικάρια της πολιτικής προστασίας να πραγματικά να ρίχνονται με αυταπάρνηση και ηρωισμό στις φλόγες. Είδαμε κατοίκους από τη μία να μην ξέρουν τι να κάνουν, να βλέπουν το σπίτι τους να πλησιάζουν οι φωτιές και να μην ξέρουν τι να κάνουν, και από την άλλη να παίρνουν μια βαθιά ανάσα και να πηγαίνουν και αυτοί πλάι στους πυροσβέστες. Και είναι πραγματικά εικόνες ηρωισμού που τις βλέπεις. Και το είδαμε και στα ρεπορτάζ που έστειλες, Χρήστο. Και σε πες μου για τη Ροδόπη, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Και δεν θέλω κατοίκους να θεωρηθώ υπερβολικός, ναι, αλλά τις προηγούμενες ημέρες όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, ειλικρινά, θύμιζαν ένα σκηνικό πολέμου. Πολλές φορές στο μυαλό μου ερχόταν οι εικόνες που είχαμε καταγράψει στο Κίεβο. Με την ένταση, με την κινητοποίηση του στρατού, με τις σιρήνες να ηχούν τριγύρω μας, ακόμα και με την εκένωση του νοσοκομείου που χρειάστηκε να γίνει τη Δευτέρα. Ακριβώς. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο εκενώθηκε. Περισσότεροι από 200 ασθενείς έπρεπε να φύγουν, γιατί τελικά πλησίαζαν απειλητικά. Ξαναλειτουργεί το φλόγες νοσοκομείο κανονικά. Πραγματικά ο Εύρος δοκιμάστηκε. Μάλιστα. Για μία ακόμη φορά. Τώρα. Πραγματικά ο Εύρος και οι άνθρωποι του, που είναι ακρίτες και γνήσια παλικάρια οι πάντες, για μία ακόμη φορά στάθηκαν όρθιοι, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα το οποίο έχουν υποστεί είναι συντριπτικό. Πες είναι μου, χαρακτηριστικό, Χρήστο, Γιώργο, επιστροφή. Ότι το σύνολο της δασικής έκτασης στην περιοχή του Σουφλίου. Μάλιστα. Είναι 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Έτσι, όπως το λες είναι. Και από το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, από την περιοχή από το Σουφλί και προς τα κάτω, ναι, έχουμε καταστροφή στα 620.000 στρέμματα. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε το ποσοστό της καταστροφής.
Τώρα. Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσω ότι σε σχέση με την απειλή, σε σχέση με την πρόκληση, σε σχέση με το μέγεθος των πύρινων μετόπων που κάποια στιγμή μετρούσαμε 14 μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πιστεύω και εκτιμώ, κι ας μου επιτραπεί αυτή η κρίση γιατί είναι απολύτως προσωπική, ότι σε σχέση με το μέγεθος της απειλής, οι καταστροφές που είχαμε σε σπίτια ήταν ελάχιστες. Βέβαια διαφυλάχθηκε το αγαθό, το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είχαμε το δυστυχές περιστατικό. Ακριβώς. Με τους Χρήστο, έχεις επιστροφή, με ακούς. Μ' ακούς, Χρήστο, μ' ακούς. Πέρασε φωτιά στη Ροδόπη. Είδατε. Δεν ακούει ο Χρήστος, ναι, και θα το φτιάξουμε, ναι. Ετοιμάζει, ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός είναι 6 μέρες απάνω. Νύχτα μέρα στέλνει ρεπορτάζ. Τι? Μπήκε σε κατεστραμμένη εκκλησία, μπήκε σε σπίτια, μπήκε μέσα στο δάσος. Δίνει συνεχώς ανταποκρίσεις, διαζώσεις. Στέλνει ρεπορτάζ, συνομιλεί με κόσμο. Η κάλυψη της πυρκαγιάς είναι ένα από τα δυσκολότερα ρεπορτάζ τα οποία καλύπτουν οι συνάδελφοί μας. Η ώρα είναι 10:29 πρώτα λεπτά. Εάν έχει αποκατασταθεί η επιστροφή με τον Χρήστο, θέλω να το ρωτήσω για την Ροδόπη. 10:29 πρώτα λεπτά, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Προσέξτε. Να δείτε πόσο άτιμος είναι ο αέρας και η φωτιά μαζί. Όταν συνδυάσουν, είναι αυτό το βίντεο του Σπυρόπουλου, παιδιά. Άνεμος και φωτιά μαζί, λες και χορεύουν ταγκό στην κυριολεξία. Χθες η τηλεόραση του Sky σας έδειξε ένα βίντεο. Πώς ξεκινάει η φωτιά και μέσα σε 2 ώρες γιγαντώνεται. Όμως, μέσα σε περίπου 20 λεπτά, αέρας και φωτιά πήγανε στα ύψη. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Το έβλεπα στις ειδήσεις με τον συνάδελφό μας, τον κύριο Σπυρόπουλο. Έχει αποκατασταθεί η επιστροφή στον καλό μου συνάδελφο, τον Χρήστο τον Νικολαίδη. Επιτρέψτε μας κάποια πράγματα τα οποία διαζώσεις συμβαίνουν. Τι γίνεται με τη Ροδόπη, Χρήστο, πριν δούμε αυτό το βίντεο. Έλα. Έχουμε καλά νέα και από το μέτωπο της Ροδόπης. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει αντιμετωπιστεί. Ήταν ένα μέτωπο το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από την περιοχή της Νέας Μάκρης, περίπου από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Της Αλεξανδρούπολης που χρειάστηκε να εκενωθεί την Δευτέρα. Θυμάστε εκείνες τις συγκλονιστικές εικόνες με τη μεταφορά των ασθενών. Από εκείνο λοιπόν, εκείνο είναι το μέτωπο το οποίο πέρασε ξυστά από την Αλεξανδρούπολη στην περιοχή της Νέας Μάκρης και από εκεί μετά ανέβηκε το βουνό. Από τα Δίκελα και μετά από την περιοχή εκεί ανέβηκε προς τη Ροδόπη και απείλησε κάποια στιγμή την περιοχή των Σαπών. Αναγκαστικά χτες είχαμε κάποιες εκενώσεις, ναι, σε ορεινούς οικισμούς γύρω από τις Σάπες. Βέλκιο μεσή και χαμηλή. Νωρίς, ναι, το πρωί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Και αυτό μακάρι είναι το σημαντικότερο. Μακάρι, Χρήστο, μακάρι να λήξει αυτό το ρεπορτάζ λέγοντας, παιδιά, έσβησε η φωτιά στον Εύρο και μετά ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια, η πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι τεράστιες ζημιές στον Εύρο, στην περιοχή του Εύρου. Μου έλεγε ο Νίκος Ομανδάνης, ο πρόεδρος της Λέσχης Αλεξανδροπολιτών, ότι συνεχώς όλοι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης με νερά, με οτιδήποτε άλλο, να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο τους πυροσβέστες και όλους όσους είχαν μπει στη μάχη της φωτιάς. Χρήστο, σε ευχαριστούμε όλοι για τα ρεπορτάζ.